Δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην εφημερίδα της κυβέρνησης η απόφαση εφαρμογής της μελέτης επικυρωποίησης της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Καβάλας. Έχουν προηγηθεί αποφάσεις των Δημοτικών Επιτροπών, έχει αναρτηθεί η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η ελεγχόμενη στάθμευση θα εφαρμοστεί σε λιγότερους δρόμους του κέντρου της πόλης συγκριτικά με τα δεδομένα του παρελθόντος. Απαραίτητο. Η τιμολόγηση θα είναι 50 λεπτά. Δεν με πειράζει αυτό. Να υπάρχει μια τάξη. Αυτό θέλουμε. Με την κατάρρευση της Δημοτικής Αστυνομίας, το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης ουσιαστικά είχε καταστεί ανενεργό. Από τη στιγμή που επαναστάθηκε η Δημοτική Αστυνομία, έπρεπε να δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά την στάθμευση στο κέντρο της πόλης της Καβάλας. Με μία απόφαση λοιπόν Δημοτικού Συμβουλίου καταρχήν ανεστάλλει η εφαρμογή του μέτρου, έτσι ώστε να γίνει μία επικαιροποίηση της μελέτης πάνω στην οποία είχε βασιστεί την προηγούμενη φορά που εφαρμόστηκε το μέτρο. Και αυτό έγινε λόγω του ότι υπήρξαν παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης που είχαν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πλέον κάποιοι από τους χώρους που χρησιμοποιούνταν. Να αναφέρω ενδεικτικά την Ερυθρού Σταυρού, τη Βενιζέλου σε ένα κομμάτι της. Το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο κέντρο της Καβάλας την άνοιξη του 2006, όταν είχε πρωτοαναλάβει τα καθήκοντά της η Δημοτική Αστυνομία. Χρειάζεται. Αλλιώς δεν συμπροφανόμαστε. Αυτά τα οποία μένει να γίνει έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα το μέτρο είναι να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στους χώρους στους οποίους πλέον θα ισχύει η ελεγχόμενη στάθμευση, όπως για παράδειγμα είναι η οριζόντια και η κατακόρυφη σήμανση. Δηλαδή κάποιες πινακίδες που θα χρειαστεί να τοποθετηθούν ή να γίνει ένα φρεσκάρισμα στους χώρους με τις γραμμές που υπήρχαν παλιότερα και που δήλωναν ότι εδώ υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, να γίνει επίσης μια παρέμβαση στους χώρους φορτοεκφόρτωσης που υπάρχουν, όπου έχουν προσθεθεί καινούργοι, στις θέσεις αμαία που πλέον έχουν προσθεθεί ενδιάμεσα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή. Ήδη δηλαδή από μια εργολαβία που υπάρχει του Δήμου, ο εργολάβος κάνει κάποιες παρεμβάσεις στους χώρους φορτοεκφόρτωσης. Σήμερα κιόλας είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι τοποθετούνται κάποιες πινακίδες. Θα γίνει λοιπόν αυτό όσον αφορά την φορτοεκφόρτωση και τη θέση των αμαία και εν συνεχεία πλέον θα μπορούμε να μιλάμε με μια καινούργια απόφαση που θα υπάρξει, αν θυμάμαι καλά, από το Δημοτικό Συμβούλιο στην εκ νέου εφαρμογή του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης της Καβάλας. Πολύ καλύτερο το να παρκέρουμε όπου να είναι. Γενικά επικρατεί ένας χαμός με τα πάρκινγκ στην πόλη, ειδικά στο κέντρο, οπότε θα υπάρξει αποσυμφόρηση. Ναι, γιατί ο καθένας νομίζω ότι είναι στο δικό του το χώριο, ότι εντάξει, είναι δικός μου δρόμος και το αφήνω που θέλω, δεν γίνεται έτσι. Ο ανάπηρος από πού θα περάσει, οποιοσδήποτε, όχι μόνο ανάπηρος. Οι δρόμοι που θα εφαρμοστεί το μέτρο είναι οι λιγότεροι. Αξίζει να αναφερθούν κυρίως η οδό της Ομονίας ή Κοντουριώτου. Για παράδειγμα, εξαιρείται το τμήμα μονοδρόμης οδού Βενιζέλου, αλλά και η παραλιακή οδό Εθνικής Αντίστασης. Τα σημεία που θα εφαρμοστεί ελεγχόμενη στάθμευση είναι 40 και όπως αναφέρεται στη μελέτη αφορούν σε περίπου 570 θέσεις στάθμευσης. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί δημότες έχουν απευθυνθεί στο Δήμο και ζητάνε ακριβώς να υπάρξει εκ νέου εφαρμογή του μέτρου γιατί θεωρούν ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα από τη στιγμή που γνωρίζουμε πλέον ότι είναι επιπληρωμή το να αφήνουμε το όχημά μας σε αυτούς τους χώρους, έστω και αν είναι 50 λεπτά την ώρα, έτσι γιατί να πω εδώ ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά την τιμολόγηση που υπήρχε, θα είναι η ίδια, ότι από τη στιγμή που θα πρέπει να πληρώσει κάποιος, ίσως να μην είναι τόσο πολλοί αυτοί οι οποίοι θα κατευθύνονται με το όχημά τους στο κέντρο της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια πόλη δύσκολη από τη μορφολογία της και μόνο, έτσι. Δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης, τα πάρκινγκ τα διαθέσιμα γεμίζουν αμέσως. Και πραγματικά η μοναδική λύση την οποία μπορώ να σκεφτώ είναι να μην οδηγούνται όλα αυτά τα οχήματα προς το κέντρο της πόλης της Καβάλας. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από τη στιγμή που οι χώροι είναι συγκεκριμένοι. Δεν έχουμε καινούργιους χώρους, έτσι. Με αυτούς πρέπει να πορευτούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο κινείται σε θετική κατεύθυνση και τουλάχιστον από μια πρώτη ανάγνωση από αυτά που έχω ακούσει από πολίτες οι οποίοι ψάχνουν. Ρωτάνε αν θα ξαναέχουν την κάρτα του Δημότη, πού θα υπάρχει και αυτό το μέτρο, έτσι. Δεν είναι καλό. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο και να φύγουν αυτά τα πράγματα πάνω από τις στάσεις. Βλέπεις, σταματημένο αυτοκίνητο, δεν μπορούμε να πάρουμε τον κόσμο. Όλες οι στάσεις μας είναι γεμάτες από σταματημένα αυτοκίνητα. Τον κόσμο δεν βοηθάει και εμάς φυσικά. Γιατί κοιτάξτε, έχω κλείσει όλο τον δρόμο από πίσω, βλέπεις. Χωρίς να φταίω εγώ φυσικά.